Θες χωρίς καμία συνεννόηση για τη μεθόδευση που χρησιμοποιήθηκε για την σημερινή συνεδρίαση να είναι επαναληπτική, κύριε Γραμματέα, χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένα πρακτικό πάνω στη χθεσινή συνεδρίαση που εμείς προσήλθαμε. Το επιμελητήριο ήταν κλειστό, τα φώτα σβηστά και η υπηρεσία και η διοίκηση ακούσαν. Σας παρακαλώ να μην χρησιμοποιηθούν τέτοιες μέθοδοι στο μέλλον και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια για την αναβάθμιση του κύρου του θεσμού. Άλλωστε, κοιτώντας δίπλα μου, βλέπω ότι η προσέλευση είναι τόσο μεγάλη που δεν χρειάζεται να προσφεύγουμε σε υποτιμητικές μεθόδους μεταξύ μας. Εάν γινόταν στο παρελθόν κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό και πρέπει να συνεχιστεί στην καινούργια διοίκηση. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή μας στο γεγονός ότι θεωρώντας άκυρη τη σημερινή συνεδρίαση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην υλοποίηση τυχόν αποφάσεων που τυχόν ληφθούν. Και εμείς για να μην νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία θα αποχωρήσουμε. Αυτό με την διπλή ημερομηνία του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν κάτι που το ζητήσαμε οι σύμβουλοι από τα νησιά. Και αυτό συνέβηκε διότι ερχόμασταν από τα νησιά πραγματικά και δεν είχαμε απαρτία. Και το πρόβλημα όχι μόνο με τους 31, όχι και με 21 που είναι τη δεύτερη συνεδρίαση και πάλι υπήρχε πρόβλημα συνεδριάσεως. Μακάρι να έχουμε παρουσίες όπως είναι αυτή τη στιγμή και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω την αίθουσα αυτή γεμάτη και να μην ξανασυμβεί. Για αν πραγματικά υπάρχουν παρουσίες όπως είναι σήμερα, να σταματήσει αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα. Έγινε όμως και για να μην ταλαιπωρούμαστε εμείς και να συνεδριάζει επιτέλους το μελητήριο. Αυτός ήταν ο λόγος. Εισακουστήκαμε από τη διοίκηση και έγινε αυτό που έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο. Γελάει ο κύριος Κακλιός. Σίγουρα για γέλια είμαστε. Ήθελα να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλή χρονιά σε όλους με υγεία και καλό έργο για όλους μας, για το επιμελητήριο, για τον επαγγελματία και τον επιχειρηματία. Εδώ είδαμε μία διαφορά ύφους και ήθους του Προεδρείου και να επενέσω την θέση και τη στάση του κυρίου Χαλκιδιού, του πρώτου Αντιπροέδρου, μεγάλη διαφορά από εσάς κύριε Γραμματέα και κύριε Πάπου, που πράγματι, εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, δηλαδή υπήρχε η συνεδρίαση η χθεσινή, ειλικρινά σας μιλάω, μπορεί να είπε ο κύριος Κάρας να αποχωρήσουμε, αλλά μέσα από το ύφος που διακρίνει τον κύριο Χαλκιδιό και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα εσείς δεν προστατεύετε το ίδιο το Προεδρείο. Προηγουμένως είπατε γιατί να πάρει το λόγο ο συνάδελφος. Τώρα γιατί παρεμβαίνετε εσείς. Ποια ανοχή. Και ποια εσάς της κρίνετε την ανοχή. Υπάρχει Προεδρείο που θα κρίνει την ανοχή. Κύριε Πρόεδρε. Κήρυγμα θα μας κάνετε εδώ. Κήρυγμα θα κάνετε στη δουλειά σας. Σας παρακαλώ. Υπάρχει ανοχή λόγω του ότι είναι πρώτη. Σταματήστε αυτό το αυταρχικό ύφος. Κύριε Σπανέ. Και αυτή την αλαζονία. Κύριε Σπανέ, μπορούμε να φωνάζουμε όλοι. Ηρεμήστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στην κυρία συνάδελφο. Στην κυρία συνάδελφο πρώτα, κύριε Πρόεδρε, να απευθυνθείτε. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ντροπή τώρα αυτό το οποίο προσπαθείτε να κάνετε. Ντροπή είναι αυτά που κάνετε εσείς. Ολοκληρώστε, κύριε Διακογκέρη, ολοκληρώστε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω μια που είναι παρόν εδώ διευθυντής, ο κύριος Παπαδημήτρης. Υπάρχουν πρακτικά της χθεσινής συνεδριάσεως. Ρωτάω. Δεν υπήρχε βαρτία. Αν υπάρχουν. Δεν υπήρχε βαρτία. Είστε γενικός διευθυντής. Ρωτάω αν έχετε πρακτικά. Ωραία. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι για να πάμε στη σημερινή συνεδρίαση ότι έπρεπε να υπάρχουν τα πρακτικά τα χθεσινά για να δούμε αν υπήρχε απαρτία, δεν υπήρχε απαρτία, ούτως ώστε να πάμε στη σημερινή συνεδρίαση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, στείλατε άλλη μία πρόσκληση για τα μεσάνυχτα.
Είναι γνωστό ότι ως πρόεδρος που είστε και το κάθε μέλος του επιμελητηρίου για ένα σοβαρό θέμα έκτακτο θα μπορούσατε κάλλιστα να το φέρατε εκτάκτως προημερησίας και να συζητηθεί το θέμα για την εκπροσώπηση στο κεντρικό επιμελητήριο. Εγώ θα παρακαλούσα τον πρόεδρο και τον γραμματέα, καλώς κακώς δεν ξέρω το χθεσινό που έγινε, δηλαδή να έρθουμε και να βρούμε τις πόρτες κλειστές, καλό είναι να υπάρχει κάποιος άνθρωπος εδώ πέρα να κρατάει πρακτικά, να δούμε αν υπάρχει απαρτία, δεν υπάρχει απαρτία, για να πηγαίνουμε στην επόμενη μέρα για να μπορούμε να βοηθήσουμε και να εξυπηρετήσουμε και τους ανθρώπους που είναι από τα νησιά. Επαναλαμβάνεται ακόμα μία φορά ο τρόπος συνεδριάσεων μετά από τις εκλογές του 2006. Δυστυχώς μερικοί συνεχίζουν στο ίδιο μοντέλο. Τελικά θα ζητήσετε συγγνώμη για αυτή την τη συμπεριφορά. Πείτε μας. Κύριε Σπανέ, καταρχάς μου ζητάτε να σας απαντήσω, ενώ ζητάτε να τριτολογήσετε επί του προσωπικού για τον κύριο Παπασταματίου. Άρα δεν είναι σωστό τι να σας απαντήσω, πρέπει να σας απαντήσει ο κύριος Παπασταματίου. Εντάξει. Δεύτερον, όσον αφορά την μεθόδευση την οποία φτιάξατε ο επικεφαλής της παράταξης, μάλλον καθ' υπόδειξη του επικεφαλής της παράταξής σας, θα έπρεπε να σας έχει ενημερώσει ότι αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται τα τελευταία 3 χρόνια για τις συνεδριάσεις μας.